Μετά από 200 χρόνια, καιρός να μάθουμε από τι έφυγε ο Γερμανός συνθέτης και πιανίστας Μπετόβεν. Αυτό χάρη σε μια ομάδα επιστημόνων που αποφάσισε να πάρει DNA από τα μαλλιά του Ludwig van Beethoven και να κάνει την έρευνά της. Gerade bei Beethoven ist es so, dass Erkrankungen sein Schaffen teilweise sehr eingeschränkt haben. Und für Mediziner war das schon immer ein Rätsel, was da wirklich genau dahinter steckte. Und so ist es einfach eine Riesenchance, wenn man so eine neue Quelle bekommt wie ein Genom, wo man wirklich neue Erkenntnisse bekommen kann. Ο σπουδαίος συνθέτης κλασικής μουσικής απεβίωσε στις 26 Μαρτίου του 1827 στη Βιέννη. 5 δείγματα από τις τούφες των μαλλιών του που είναι φυλαγμένες στο Μουσείο του Μπετόβεν όσο και σε ιδιωτικές συλλογές μπήκαν κάτω από το μικροσκόπιο της ερευνητικής ομάδας. Ανακαλύφθηκε ένας σημαντικός αριθμός γενετικών παραγόντων κινδύνου για υπατική νόσο. Είχε μολυνθεί και με υπατήτιδα Β που σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ οδήγησε στο θάνατό του στα 56 του χρόνια. You have the liver disease. And this seems to have developed over about the last 6 to 7 years of his life. It's first in evidence in 1821 with a 2-month attack of jaundice that then clears. It possibly reappears in the winter of 1824-18. Σύμφωνα με την έρευνα, εάν η κατανάλωση αλκοόλ ήταν αρκετά μεγάλη για αρκετό χρονικό διάστημα, η αλληλεπίδραση με τους γενετικούς παράγοντες κινδύνου που είχε αποτελεί μια πιθανή εξήγηση για την κύρωση που εμφάνισε. Στην ομάδα συμμετείχαν ερευνητές από διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Cambridge, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βόνης, η Εταιρεία Γενετικών Δοκιμών Family Tree DNA, το Μουσείο Μπετόβεν, αλλά και Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας. Το αποτέλεσμα της έρευνας δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Biology.